ένα πλέγμα έργων και δράσεων με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς πολλά από αυτά έχουν συζητηθεί σε θεωρητικό επίπεδο. Κάποια άλλα όμως έρχονται για πρώτη φορά στο προσκήνιο, περιλαμβάνει η πρόταση των μελετητών και της ομάδας εργασίας στο πλαίσιο διαμόρφωσης του κλιματικού συμφώνου στον Δήμο Ιωαννιτών. Η παρουσίαση που έγινε τη Δευτέρα ήταν έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρουσα στο πρώτο σκέλος, που επικεντρώθηκε όμως στις γενικές διαπιστώσεις και στην πολιτική κατεύθυνση που επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Ιωαννιτών στην υλοποίηση του προγράμματος ως μία από τις 6 πόλεις της χώρας που έχουν περιληφθεί στη λίστα των 100 ευρωπαϊκών πόλεων, οι οποίες θα πρέπει να επιτύχουν την κλιματική ουδετερότητα ως το 2030. Στο δεύτερο σκέλος της εκδήλωσης, οι μελετητές παρουσίασαν αναθεματικό άξονα μια σειρά προτάσεων που έχουν ήδη επεξεργαστεί και που η υλοποίησή τους, ακόμη και αν δεν καθορίσει την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας, μπορεί να μεταβάλει τη φυσιογνωμία της πόλης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις, αυτή που προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία ενός δημόσιου ανελκυστήρα από την οδό Ιεράρχου Γερβασίου, που θα συνδέει την παραλίμνια περιοχή από τα παλιά σφαγεία με το πάρκο Λιθαρίτσια, το αρχαιολογικό μουσείο και την πλατεία. Στην ίδια θεματική για τον πολεοδομικό σχεδιασμό υπάρχουν και άλλες προτάσεις, όπως εγκάρσιες συνδέσεις και πράσινες διαδρομές της πόλης και της λίμνης, κατακόρυφες συνδέσεις, παραλίμνια διαδρομή για ποδήλατα αλλά και μέσα ενίσχυσης της μικροκινητικότητας, με προτινόμενες 12 στάσεις θέασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και άθλησης περιμετρικά του λεκανοπεδίου. Σε εγκάρσιες συνδέσεις πόλης και λίμνης για πεζούς και ποδηλάτες, για ανανέωση των υφιστάμενων κατακόρυφων συνδέσεων, δημόσιες σκάλες, αλλά και δημιουργία νέων μορφή δημόσιων ανελκυστήρων και περιφερειακ, η σύνδεση υφιστάμενων τμήματων της παραλίμνης με τόπου με νέα τμήματα σε μια συνεχή πράσινη διαδρομή, τέταρτον, η ανανέωση και ενίσχυση των περιβαλλόντων των πλημμών θρασίων της πόλης και πέμπτον, η δημιουργία δικτύων θεματικών διαδρομών για πεζούς και ποδηλάτες. Στον άξονα για τον αστικό σχεδιασμό και το πράσινο περιλαμβάνονται ακόμη προτάσεις για έργα όπως η αναδάσωση του περιαστικού δασιλείου της πόλης αλλά και του δασιλείου στο νησί. Ο ανασχεδιασμός στο πάρκο Λιθαρίτσια για να μπορεί να φιλοξενεί εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας, αλλά και ο επανασχεδιασμός και η αποκατάσταση του πάρκου Πυρσινέλα, έργο που έχει ήδη ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.